Ξεκινώντας την εκδήλωσή μας και με την ευκαιρία της παρουσίας στη χώρα μας του συντρόφου Ulises Guilarde de Nacimiento, μέλος του πολιτικού γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Κούβας, Γενικού Γραμματέα της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κούβας και Αντιπροέδρου της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, του δίνουμε το λόγο για ένα σύντομο χαιρετισμό. Camaradas de lucha, para la delegación de la Central de Trabajadores de Cuba, participar en la celebración del 49 aniversario de la revuelta de la Escuela Politécnica constituye un honor y un compromiso para desde esta tribuna ratificarle a la dirección del Partido Comunista de Grecia, a su gloriosa y combativa juventud comunista y a todo su pueblo trabajador, la firme e inconmovible decisión de la revolución y el pueblo cubano de trabajar por construir un mundo mejor, como lo soñó Fidel, un mundo de paz, un mundo de equidad y de justicia social. Αγαπημένοι σύντροφοι, για την αντιπροσωπεία της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών της Κούβας, η οποία συμμετέχει στον εορτασμό της 41ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αποτελεί τιμή και δέσμευση το να επιβεβαιώσει από αυτό το βήμα στην ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, στην ένδοξη και αγωνιστική κομμουνιστική νεολαία του και στους εργαζόμενούς του, τη σταθερή και ακλόνητη απόφαση της Κουβανικής Επανάστασης και του κουβανικού λαού να δουλέψει για να οικοδομήσει έναν καλύτερο κόσμο, όπως τον ονειρεύτηκε ο Φιντέλ, έναν κόσμο ειρήνης, ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. En esta conmemoración rendimos merecido tributo de admiración y respeto a los compañeros caídos, a quienes como ustedes participaron desde su ejemplo y su valor en este trascendente hecho de la historia revolucionaria. Su ejemplo y valor es fuente de inspiración a las más jóvenes generaciones para continuar enarbolando las banderas del antiimperialismo, el repudio a la expansión amenazante de la OTAN con su discurso de odio, xenofobia y prácticas fascistas, unido a las maniobras coercitivas, guerras mediáticas y culturales que despliegan por todo el mundo. Σε αυτό τον εορτασμό αποτείουμε τον αναγκαίο φόρο θαυμασμού και σεβασμού στους νεκρούς συντρόφους, των οποίων το παράδειγμα και θάρρος είναι πηγή έμπνευσης για τις νεότερες γενιές, για να συνεχίσουν να ανεμίζουν ψηλά τις σημαίες του αντιμπεριαλισμού, της καταδίκης της απειλητικής επέκτασης του ΝΑΤΟ με τη ρητορική μίσους του, ξενοφοβίας και φασιστικών πρακτικών, οι οποίες έρχονται να προσθεθούν στις μανούβρες καταναγκασμού, μηντιακού και πολιτιστικού πολέμου που εξαπλώνουν σε όλο τον κόσμο. Κούβα έχει μια pequeña isla del Caribe. Es la patria de José Martí, la patria de Fidel Castro y donde luchó el Che Guevara. Es una experiencia concreta de la construcción del socialismo bajo el brutal acoso de la más poderosa potencia imperialista, que desde hace más de 6 décadas impone de manera unilateral un criminal bloqueo económico, comercial y financiero a nuestro país, sin tener ni un solo argumento de carácter moral, ético o político que lo justifique. Η Κούβα, ένα μικρό νησί της Καραϊβικής, η πατρίδα του Χωσέ Μαρτί, του Φιντέλ Κάστρο, το μέρος όπου αγωνίστηκε ο Τσέ Γκεβάρα,
είναι μια συγκεκριμένη εμπειρία της οικοδόμησης του σοσιαλισμού υπό την κτηνώδη επίθεση της πιο ισχυρής υπεριαλιστικής δύναμης, που εδώ και πάνω από 6 δεκαετίες επιβάλλει με μονομερή τρόπο έναν εγκληματικό, οικονομικό, εμπορικό αποκλεισμό στη χώρα μας, χωρίς να έχει ούτε ένα επιχείρημα ηθικού, πολιτικού χαρακτήρα που να το δικαιολογεί. Conocemos bien la articulada estrategia imperialista para fomentar la desmoralización y quebrar la unidad de nuestras fuerzas revolucionarias, imponernos un modelo consumista, egoísta, enajenador, contrario a las prácticas humanistas y solidarias, respetuosas de la autodeterminación de los pueblos a construir su propio modelo de desarrollo. Γνωρίζουμε καλά την οργανωμένη υπεριαλιστική στρατηγική που στόχο έχει την αποθάρρυνση, να λυγίσει την ενότητα των επαναστατικών μας δυνάμεων, να επιβάλλει ένα καταναλωτικό, εγωιστικό και αποξενωτικό μοντέλο ενάντια στην ανθρωπιστική και αλληλέγγυα πρακτική που σέβεται τον αυτοπροσδιορισμό των λαών προκειμένου να οικοδομήσουν το δικό τους μοντέλο ανάπτυξης. Ante la profundización de la crisis del capitalismo, cada día, y no olviden nunca eso, cada día será más protagónico e imprescindible el papel de vanguardia en la lucha de nuestra gloriosa juventud comunista, que hoy asumen la construcción del presente como garantía del futuro que por derecho les pertenece. Μπροστά στο βάθεμα της κρίσης του καπιταλισμού, κάθε μέρα θα είναι πιο πρωταγωνιστικός και απαραίτητος ο πρωτοπόρος ρόλος σας στον αγώνα της ένδοξης κομμουνιστικής μας νεολαίας. Σήμερα εσείς αναλαμβάνετε την οικοδόμηση του παρόντος σαν εγγύηση του μέλλοντος που δικαιωματικά σας ανήκει. Nos une la firme convicción que ningún obstáculo será suficiente para mellar nuestra determinación de resistir, luchar y vencer. Μας ενώνει η βαθιά πεποίθηση ότι κανένα εμπόδιο δεν θα είναι αρκετό για να μειώσει την αποφασιστικότητά μας, προκειμένου να αντισταθούμε, να αγωνιστούμε και να νικήσουμε. Gloria eterna a los mártires de la revuelta de la Escuela Politécnica. Viva la juventud revolucionaria y comunista mundial. Αιώνια δόξα στους μάρτυρες της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ζήτω η επαναστατική και παγκόσμια κομμουνιστική νεολαία. Hasta la victoria siempre. Μέχρι την νίκη πάντα.